πρόσκλησε ο κύριος Μπελέγνης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, να υλοποιήσουμε από κοινού έναν διαγωνισμό που να αφορά μηνύματα τα οποία θα ακολουθούν σε οχήματα του Δήμου, μηνύματα γραμμένα από παιδιά που να είναι σχετικά με την ανακύκλωση και την καθαριότητα. Μέχρι τώρα έχουν στείλει 6 σχολικές μονάδες διαφόρων τάξεων, διάφορες σχολικές τάξεις και θα γίνει μια επιλογή, τα πιο εύστοχα δηλαδή μηνύματα, θα επιλεγούν για να ακολουθούν στα οχήματα του Δήμου και θα γίνει έτσι μια μικρή τελετή κάποια στιγμή. Βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν. Είναι μηνύματα και μαζί και είναι μηνύματα και είναι και ωραία μηνύματα για την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι πολιτισμός, ανακυκλώνω σέβομαι με το περιβάλλον. Μερικά έτσι είναι και, έχουν και ένα χιουμοριστικό στοιχείο στην σύνταξή τους. Τίποτα δεν πετάμε, επανάχρηση, σώστε τον πλανήτη, δεν έχουμε άλλο πλανήτη κτλ. Οπότε βλέπουμε μια, να το πω από κοινού, προσπάθεια εκπαίδευσης, και αυτό το λέω συνέχεια και το λένε και συνάδελφοι και το λένε και πολλοί, ότι η εκπαίδευση είναι το μόνο όπλο για να αλλάξει τον κόσμο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πρέπει όλοι να το θυμόμαστε. Και έχουμε μια από κοινού προσπάθεια εκπαίδευσης και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και έτσι με αυτόν τον τρόπο ίσως μπορέσουμε κάποια πράγματα να σιγά σιγά να προοδεύουμε και να τα ωρεοποιούμε και να εξελισσόμαστε όλοι μαζί. Γιατί οι μαθητές, οι μικροί πολίτες, θα πρέπει να έχουν άποψη και λόγο. Όταν συμμετέχεις λοιπόν, όταν έχεις την αίσθηση του ανήκεις την τοπική αυτοδιοίκηση, στην κοινότητα που ζεις, σιγά σιγά αρχίζεις να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες. Αυτό είναι τη λέξη κλειδί, το μυστικό σε όλα τα πράγματα, είναι η συμμετοχή. Αν είναι μακριά από το παιδί, από τον τρόπο σκέψης του κάτι, δεν πρόκειται ποτέ. Ούτε την ανακύκλωση, ούτε την καθαριότητα, δεν πρόκειται. Αυτό σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς. Άρα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συμμετοχικότητα σε ό,τι κάνουμε. Ομαδική δουλειά δηλαδή. Και οι φορείς, με σεβασμό ένας προς τον άλλον, πάντα, συνεργασία, για το κοινό καλό.